Πορείας κατεβαίνει με σχοινία από το Σούπερ Πούμα και παραλαμβάνει ένα από τους μετανάστες που άψε λίγο νωρίτερα σκάφος του λιμενικού σε σημείο στο Αγαθονήσι, από πρώτα τους έσωσε από τα μανιασμένα κύματα. Με το καλάθι διάσωσης ανεβαίνουν στο ελικόπτερο νεογέννητα δίδυμα αγοράκια, οι γονείς τους και τρεις ακόμα γυναίκες και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Σάμο. Τα πλάνα είναι από βίντεο ντοκουμέντο μιας ακόμα επιχείρησης διάσωσης μεταναστών που ολοκληρώθηκε με επιτυχία μετά από συντονισμένη προσπάθεια πολεμικής αεροπορίας και λιμενικού. Την ίδια ώρα, η κάμερα του Μέγκα καταγράφει νέες συγκλονιστικές εικόνες από εξουθενωμένους μετανάστες που έφτασαν στη Μυτιλίνη. Μωρά πίνουν λίγο γάλα που τους προσφέρουν οι λιμενικοί. Τους έχουν δώσει κουβέρτες για να ζεσταθούν. Τα μικρά παιδιά ανήκουν σε μία ακόμα ομάδα μεταναστών, 40 άτομα αφγανικής καταγωγής, που τους εγκατέλειψαν δουλέμποροι τα ξημερώματα κοντά στην περιοχή του αεροδρομίου και έφτασαν περπατώντας στην πόλη. Οι αρχές τους μετέφεραν στο λιμάνι και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, τους προσφέρουν τσάι και λίγο φαγητό. Όλοι είναι σε τραγική κατάσταση και με το ζόρι στέκονται στα πόδια τους. Λίγη ώρα αργότερα έρχεται ένα φορτηγό του Δήμου, φορτωμένο με άλλους μετανάστες που βγήκαν σε άλλη περιοχή. Τα οχήματα της αστυνομίας και του λιμενικού δεν επαρκούν για τόσους ανθρώπους που βγαίνουν συνέχεια σε διάφορα σημεία της Λέσβου. Κάποια στιγμή περνά την πύλη του λιμανιού μια κάτοικος της Μυτιλίνης. Δίνει στο λιμενικό τσάντες με ρούχα για να τα προσφέρει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είχαμε κι εμείς κάποια γεγονότα πολύ παλιά από Μέση Ανατολή και συμμεριζόμενοι το γεγονός αυτό, καταλαβαίνω ότι η θέση τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ένας από τους μετανάστες που έφτασαν τα ξημερώματα στη Μυτιλίνη είναι και ο Αλή. Αφγανός στην καταγωγή, γεννημένος στο Ιράν. Στα 24 του χρόνια πήρε την απόφαση να αναζητήσει την τύχη του σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. It's very hard to live in Iran, it's very hard to live in Afghanistan. The dog has a passport in Iran, but me and my people, we don't have a passport in Iran. My group is Iran to Turkey 24 hours and the walking. Άφησε πίσω μητέρα και αδέρφια. Τα ίχνη του πατέρα του χάθηκαν στο Αφγανιστάν. Κάνει όνειρα. If let me in another country, let me in another country, I work to the and work job and go to college because I'd like to study. Συνολικά πάνω από 100 μετανάστες και πρόσφυγες βγήκαν από τα ξημερώματα στη Λέσβο. Οι λιμενικοί δίνουν αγώνα νύχτα μέρα για να βρουν τις βάρκες των διακινητών που τους περνούν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Λιμενικά σκάφη χτενίζουν το Αιγαίο και πολύ συχνά σώζουν ζωές, καθώς οι περισσότεροι μετανάστες που στηβάζονται στα φουσκωτά δεν ξέρουν κολύμπη. Βρισκόμαστε σκάφος του λιμενικού κατά διάρκεια μιας από τις πολλές περιπολίες που κάνουν τα πληρώματα. Είναι πίσω μου τα παρέλια της Τουρκίας. Μπροστά μου το νησί της Μυτιλίνης. Είναι ένα από τα σημεία που συνήθως προσπαθούν οι μετανάστες να περάσουν στο ελληνικό νησί. Όπως μας λένε οι άνθρωποι του λιμενικού, τα περιστατικά αυτά έχουν αυξηθεί κατά πολύ τον τελευταίο καιρό, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να είναι συνεχείς. Όλοι οι μετανάστες, αφού περάσουν από το λιμάνι της Μυτιλίνης για την ταυτοποίηση, κατευθύνονται στο κέντρο πρώτης υποδοχής. Ειδικά οι πρόσφυγες παραμένουν 2 με 3 ημέρες και μετά παίρνουν το πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά. Μένουμε στο θέμα, γιατί νέα καραβάνια μεταναστών έφτασαν και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά από τα νησιά του Αιγαίου και κατέληξαν στο κέντρο της Αθήνας να ψάχνουν στέγη και τροφή. Την ίδια ώρα, μετά τη σύσκεψη των αρμόδιων υπουργών με τους περιφερειάρχες, που είχε ως στόχο την εξέβρεση χώρων φιλοξενίας για τους μετανάστες, ο Γιάννης Πανούσης, με δηλώσεις του, άφησε αιχμές εναντίον της Στασίας Χριστοδουλοπούλου, η οποία είχε πει χαρακτηριστικά ότι η ίδια είναι αρμόδια για το πώς μπαίνουν οι μετανάστες στη χώρα μας. Αλλά το πώς βγαίνουν δεν το ξέρει, υποθέτοντας ότι απλώς εξαφανίζονται. Δεν είναι δυνατόν ένα κράτος να λέει ότι δεν ξέρω την έξοδο. Εντάξει, όπως μπαίνουν κρυφά, μπορούν να βγουν και κρυφά. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έρχονται 100.000, να επαναπροωθούνται 10.000 και 90.000 να γίνονται αόρατοι. Με σαφείς αιχμές για την αναπληρώτρια Υπουργό Μετανάστευσης Στασία Χριστοδουλοπούλου, η οποία πριν από 2-24 ώρες υποστήριξε ότι εξαφανίζονται οι πρόσφυγες που φεύγουν από τη χώρα μας, ο Γιάννης Πανούσης δήλωσε σήμερα ότι ένα κράτος δεν είναι δυνατόν να λέει ότι ελέγχει μόνο την είσοδο και όχι την έξοδο. Πού πάνε, κυρία Υπουργέ? Στην Ευρώπη. Πώς πάνε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Απλώς εξαφανίζονται. Λοιπόν, οι 600 πρόσφυγες που είχαν... Σας παρακαλώ. Γιατί γελάτε, σας φαίνεται αστείο? Να ξέρω εγώ ελέγχω την είσοδο, όχι την έξοδο. Στο λιμάνι του Πειραιά χθες το απόγευμα, αλλά και σήμερα το πρωί, έφτασαν πλοία που μετέφεραν εκατοντάδες μετανάστες από τα νησιά του Αιγαίου. Everybody has his way. For me, Sweden. You're planning to go to Sweden? Yes. You have the 6-month yes. paper? Yes. And when are you going to leave? After 2 weeks, maybe.
Οι περισσότεροι από τους μετανάστες καταλήγουν στο κέντρο της Αθήνας να ψάχνουν για τροφή και στέγη. Το πρωί ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης μαζί με την Τασία Χριστοδουλοπούλου και τον Γιάννη Πανούση εξήγησαν στους περιφερειάρχες το σχέδιο της κυβέρνησης για τη δημιουργία μικρών κλειστών κέντρων φιλοξενίας μεταναστών σε όλη τη χώρα και τους ζήτησαν να υποδείξουν υποδομές που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Θα πρέπει να αποτελέσει και το έμπρακτο διαβατήριο της χώρας έτσι ώστε και να αποδεσμευθούν πόροι και να υπάρξουν καινούργιοι πόροι έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φλέγον αυτό ζήτημα. Οι περιφερειάρχες ζήτησαν ενίσχυση σε πόρους και προσωπικό για να ανταπεξέλθουν όπως λένε στις αυξημένες ανάγκες. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε επόπτες υγείας, δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε βασικές ειδικότητες τις οποίες χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου μέσα σε 57 ημέρες το 2015 πέρασαν 8.650 μετανάστες, όταν όλο το 2014 είχαν έρθει 24.964. Τα μηνύματα που πρέπει να εκπέμπουμε είναι αποτρεπτικά, να μην έρχονται. Διότι δεν θα μπορέσουμε να τα αποκριθούμε. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα αντιρατσιστικό βίντεο της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Λάμπρος Φυσφής και Λεωνίδας Καλφαγιάννης. Μοιάζεις με Έλληνα, μιλάς σαν Έλληνας, δεν κλέβεις, δεν βρωμίζεις, πληρώνεις και φόρους. Πώς γίνεται να είσαι ξένος? Τι να σας πω, ήρθα εδώ στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, όπως όλοι ξένοι. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω για να σας πείσω. Ένας Έλληνας και ένας μετανάστης συναντιούνται τυχαία στην αποβάθρα τρένου. Ο Έλληνας πιστεύει ότι όλοι οι αλλοδαποί κλέβουν, δεν εργάζονται και δεν πληρώνουν τους φόρους τους. Μια σύντομη συζήτηση όμως τον κάνει να αναθεωρήσει και να βγει από τα στερεότυπά του. Πώς σε λένε, ρε? Γιάννης Πιλίνσκι. Βίκτορας Μπούρας Βαλέσας. Μπούρας Βαλέσα. Ναι, τι? Τίποτα. Έχετε πολύ ενδιαφέρον επίθετο. Ναι, η γιαγιά μου είχε έρθει από το. Στην Ιταλία τώρα, 24 ώρα μετά τις ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για μουσουλμάνους που έριξαν 12 χριστιανούς από δουλεμπορικό και τους έπνιξαν, έρχονται στο φως νέες καταγγελίες. Αυτή τη φορά μετανάστες που έφτασαν σώοι στη Λαμπεντούσα περιγράφουν πώς σώθηκαν από θαύμα όταν η αποθήκη που τους έκρυβαν οι δουλέμποροι εξεράγει, πήρε φωτιά και τελικά πολλοί από αυτούς υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα. Το πρόσωπο αυτής της γυναίκας, το μισό καμένο, αποτυπώνει τον εφιάλτη που βιώνουν χιλιάδες μετανάστες. Μία άλλη νεαρή γυναίκα, και αυτή με σοβαρά εγκάβματα, κλαίει. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι ζωντανή. Οι 70 μετανάστες από την Ερυθρέα και τη Σομαλία έφτασαν χθες στο λιμάνι της Λαμπεντούζα. Μεταξύ τους αυτό το μωρό, αλλά και η σωρός μιας γυναίκας. Τουλάχιστον 20 έχουν εγκάβματα στο πρόσωπο και το σώμα. Λένε ότι πριν επιβιβαστούν στα σκάφη, οι δουλέμποροι τους είχαν κλείσει σε μία αποθήκη. Κάηκαν όταν έγινε έκρηξη αερίου. Όπως ήταν, με την καμένη σάρκα και τα σκισμένα ρούχα τους, τους έβαλαν μέσα σε μία μεγάλη φουσκωτή βάρκα και ξεκίνησαν από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Η Ιταλική ακτοφυλακή τους διέσωσε από το μισοβυθισμένο πλοιάριό τους. The traffickers would not allow them to leave and reach the hospital, so they did not get treatment for a few days. And then they were put on a boat, in fact on a rubber dinghy. And when rescuers arrived, they had spent 2 days at sea. Μέσα σε μία εβδομάδα, πάνω από 12.000 μετανάστες έφτασαν στα λιμάνια της Νότιας Ιταλίας. Οι περισσότεροι είναι πρόσφυγες πολέμου από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Ο Ομάρ από την Γκάμπια είναι ένας από τους τυχερούς. I was working in Libya. I'm working in Libya. So I find it very difficult over there. So in terms of working, I find it even to work was very difficult. Then I decided to take the risk and come. Between January and April in 2014, the UN Refugee Agency says 17 people died trying to cross into Europe. Compare that to the same time this year. There have already been around 950 recorded deaths, and an estimated 35,500 people have crossed the Mediterranean. Χθες ο Ιταλός Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το Λευκό Οίκο και μαζί με τον πρόεδρο Ομπάμα είπαν ότι πρέπει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Λιβύη ώστε να σταματήσει η αθρώα εισρωή μεταναστών στην Ευρώπη. The Mediterranean is a sea and not a cemetery. The problem in this moment is the situation on ground in Libya. 91% of the people who come from Africa to Italy come from Libya.